ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό. Τι ακριβώς συνέβη σήμερα? Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη που του δίνει αβαντάζ μέχρι το τέλος των φετινών play-off. Τίποτα, παίξαμε καλό μπάσκετ, είμαστε συγκεντρωμένοι. Πιστεύω ότι παίξαμε το μπάσκετ που παίζουμε όλη τη χρονιά. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό. Είχαμε συγκέντρωση, πλάνο. Ο coach μας ετοίμασε καταπληκτικά για ακόμη μια φορά. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο το τεχνικό team και στον coach και στους βοηθούς του. Πιστεύω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Χτυπήσαμε στις αδυναμίες του Παναθηναϊκού και παίξαμε σκληρά, δυνατά και πήραμε ένα παιχνίδι που δεν μας δίνει τίποτα παραπάνω, απλά το αβαντάζ έδρας. Θέλεις να αναφερθείς στην διακοπή και στην επίθεση που δέχθηκες, όπως κατήγγειλε και προηγουμένως ο κύριος Χρήστος Σταυρόπουλος, από τον κύριο Γιαννακόπουλο? Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα καμιά επίθεση. Αυτά μου είπαν μετά και μου έδειξαν πράγματα που δεν θέλω ούτε καν να τα σχολιάσω και να τα συζητήσω. Όταν πιστεύω ότι ούτε έβρισα κανέναν, ούτε έκανα κάτι ανταθλητικό, πάνω στην ένταση της στιγμής, καλώς ή κακώς εδώ στο ΆΚΑ τα τελευταία 5 χρόνια ακούω πάρα πολλά, πάνω στην ένταση της στιγμής, έκανα αυτό που έκανα και ούτε προκάλεσα, δεν έκανα κάτι, ας πούμε, που να θίξω κανέναν ή να κάνω κάτι κακό για να λέγονται αυτά τα πράγματα. Το μετανιώνεις? Τι να μετανιώσω? Να μετανιώσουν αυτοί που βρίζουν οι οικογένειες και παιδιά, όχι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.